Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση, ούτε μία, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια, που μία κυβέρνηση απέναντι στις δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων να μην επικαλέστηκε τις λεγόμενες αντοχές της οικονομίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα, το χρέος, τα ταμιακά διαθέσιμα και ούτω καθεξής. Αυτή ήταν η μόνιμη καραμέλα, η μόνιμη εποδός και της Νέας Δημοκρατίας σήμερα και του ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ακόμη πιο παλιά, προκειμένου να πείσετε ειδικά έναν κόσμο, λαϊκό κόσμο, που βλέπει τα πράγματα κάπως επιφανειακά, ότι αυτές οι αντοχές είναι αντικειμενικές, είναι αδιαμφισβήτητες και ότι προάγουν δήθεν το κοινό καλό. Αυτά ακούμε πάλι σε συνθήκες πανδημίας. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτές τις περιβόητες αντοχές της οικονομίας. Αυτές οι αντοχές είναι που απαγορεύουν σήμερα να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών για να προστατευτεί ουσιαστικά ο λαός από την πανδημία. Όμως την ίδια στιγμή αυτές οι ίδιες οι αντοχές επιτρέπουν η Ελλάδα να δαπανά 4,3 δις το χρόνο πίσω μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, ανάγκες άσχετες, αν όχι και εχθρικές, με την άμυνα της χώρας. Γιατί? Γιατί όλες οι κυβερνήσεις επιδιώκουν και επεδίωξαν, και αυτό συνεχίζουν να κάνουν, η χώρα μας να είναι το πρωτοπαλίκαρο στα επιθετικά νατοϊκά σχέδια. Αυτές οι αντοχές είναι που απαγορεύουν να γίνονται τα αναγκαία έργα υποδομής για να προστατεύεται ο λαός από τα φυσικά φαινόμενα. Όμως επιτρέπουν να εγκρίνονται, ακόμη και να επιδοτούνται με fast-track διαδικασίες, τα διάφορα επενδυτικά σχέδια. Αυτές οι αντοχές της οικονομίας είναι που θεωρούν εξωφρενικό και ανήκουστο, σε συνθήκες μάλιστα μιας πρωτόγνωρης πανδημίας, να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας της υγείας για να υπάρχουν μονάδες θεραπείας, να γίνονται δωρεάν τα διαγνωστικά τεστ, να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε κρίσιμους χώρους, όπως είναι για παράδειγμα η οίκη Ευγυρίας. Όμως την ίδια στιγμή αυτές οι αντοχές επιτρέπουν τη μόνιμη επίταξη, δηλαδή την κατάσχεση της λαϊκής περιουσίας και των λαϊκών κατοικιών και πολλά πολλά άλλα ακόμη. Άρα εδώ δεν μιλάμε για αντοχές της οικονομίας, μιας οικονομίας ουδέτερης, μιας οικονομίας εθνικής, όπως την ονομάζετε όλοι, αλλά για τις αντοχές μιας οικονομίας βαθιά ταξικής, με δύο πόλους ασυμφιλίωτους, από τη μια μεριά το κεφάλαιο και από την άλλη μεριά η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τα συμφέροντα των οποίων δεν μπορούν να συμβιβαστούν όσες εθνικές ομοψυχίες κι αν επικαλεστείτε και όσα, και όσα κοινωνικά συμβόλαια και αν επινοήσετε. Και εδώ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, βρίσκεται η ριζική διαφορά του ΚΚΕ από τα υπόλοιπα κόμματα. Και γενικά, όσον αφορά το δρόμο ανάπτυξης που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα, αλλά και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το γευτικό κώδικα. Εμείς, για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο ζήτημα προβάλλουμε την ανάγκη να υπάρχει δραστικό κούρεμα οφειλών για τα λαϊκά χρέη προς το κράτος και τις τράπεζες, που στο κάτω-κάτω ανακεφαλαιοποιήθηκαν 2 και 3 φορές από το υστέρημα του ελληνικού λαού και από όλες τις κυβερνήσεις. Εσείς τι λέτε? Κουλτούρα πληρωμών, οικονομικά αναγκαίοι και αναπτυξιακοί πληστηριασμοί, στράγγισμα μέχρι τελικής πτώσεως για τα λαϊκά νοικοκυριά και τελικά, αν όλα αυτά δεν αποδώσουν, κατάσχεση του συνόλου της περιουσίας. Και με αυτόν τον μακιαβελικό θεσμό της πτώχευσης φυσικού προσώπου κάνετε αυτό ακριβώς. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο σε σχέση με το πτωχευτικό κώδικα που δεν έχει αναδειχθεί, τουλάχιστον στο βαθμό που θα έπρεπε, και όχι τυχαία. Ποιο είναι αυτό? Το νομοσχέδιο δεν ρυθμίζει μόνο τα χρέη των λαϊκών οικογενειών προς τις τράπεζες, αλλά και τα χρέη προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις θα μπορεί να κηρύσσεται η πτώχευση του φυσικού προσώπου.
και δεν αναδεικνύεται αυτή η πλευρά του νομοσχεδίου, γιατί πολύ απλά είναι αυτή η πλευρά που αποκαλύπτει ξεκάθαρα, ολοφάνερα, τις διαχρονικές ευθύνες όλων σας και στην καταλύστευση του λαϊκού εισοδήματος, αλλά και στην υπερφορολόγηση των λαϊκών στρωμάτων. Την ίδια στιγμή που τα λαϊκά στρώματα πληρώνουν το 95% των φορολογικών εσόδων, οι επιχειρηματικοί όμιλοι πληρώνουν μόλις το 5%, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Των κυβερνήσεων που μείωσαν 2 φορές σε 2 χρόνια τη φορολογία στα μερίσματα των μεγαλομετόχων. Η μία φορά ήταν με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η δεύτερη φορά με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που μείωσαν τους φορολογικούς συντελεστές για το κεφάλαιο και που επέβαλαν, άκουσον άκουσον, την εθελοντική εισφορά των εφοπλιστών. Ο λαός θα χάνει τα σπίτια του για μερικές χιλιάδες ευρώ και οι εφοπλιστές θα πληρώνουν εθελοντική εισφορά και θα παριστάνουν και τους εθνικούς ευεργέτες, επειδή κάνουν σε καιρό πανδημίας και μια χορηγία για να φτιαχτούν μερικές ΜΕΘ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, λοιπόν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βάζει την ταφόπλακα, όμως οι ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων δεν μπορούν να ξεχαστούν. Δεν μπορούν να ξεχαστούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί για να γίνονται στα μουλοχτά. Δεν μπορούν να ξεχαστούν τα ιδιώνυμα με χριστουγεννιάτικες τροπολογίες. Και όλα αυτά αποδεικνύουν, για να απαντήσω και στον κύριο Τσακαλώτο και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, όντως διαψεύστηκαν οι λεγόμενοι νεοφιλελεύθεροι ότι η απελευθέρωση των αγορών θα έφερνε την κοινωνική ευημερία. Το 1992 όμως, όταν γράφτηκε το περίφημο βιβλίο του Φουκογιάμα «Το τέλος της ιστορίας», διαψεύστηκαν και οι λεγόμενοι τότε νεοαριστεροί, μετανοημένοι και σοσιαλδημοκράτες που έλεγαν ότι αυτό το σύστημα μπορεί να εξανθρωπιστεί. Και η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πλήρης αποκάλυψη αυτού του ψέματος. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους υπερψηφίζουμε μεν την πρόταση, όμως διατυπώνουμε τη δική μας μορφή στην κυβέρνηση, στα υπόλοιπα κόμματα και πάνω απ' όλα σε ένα σύστημα που δεν μπορεί να προστατεύσει όχι απλά την περιουσία και τη λαϊκή κατοικία, αλλά ούτε καν την ανθρώπινη υγεία και την ανθρώπινη ζωή. Μόνο που αυτή η μορφή δεν κρίνεται κυρίως στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, κρίνεται έξω στους λαϊκούς αγώνες.